Τον ίδιο χαρακτήρα που είχαν και οι προηγούμενοι. Είναι ένας ταξικός αντιλαϊκός και επειδή είναι σε συνθήκες κρίσης, κυριολεκτικά βάρβαρος και απάνθρωπος για τη συντριπτική πλειοψηφία του λαού. Θα δημιουργήσει εκρηκτικά προβλήματα, θα δημιουργήσει φτώχεια και πρωτόγνωρη δυστυχία. Δεν υπάρχει ελπίδα μέσα στον καπιταλισμό και με αυτή την πολιτική. Αυτή είναι η θέση μας. Και αποδεικνύεται από την πραγματικότητα ούτε υπάρχουν λύσεις σαν τις σοφιστίες που πρότεινε ο κύριος Ανδρουλάκης πριν. Η κρίση που αγκαλιάζει όλες σχεδόν τις καπιταλιστικές χώρες δείχνει ότι τα όρια του συστήματος έχουν πια εξαντληθεί. Ότι το ίδιο το σύστημα μπαίνει εμπόδιο για την πρόοδο της κοινωνίας σε όφελος των λαών. Ότι γίνεται επικίνδυνο σε πάρα πολλούς τομείς. Άλλωστε, τέτοια διέξοδο δεν μπορεί να βρει κανένας. Ούτε από τους αστούς διανοητές, από αυτούς που υπερασπίζονται το ίδιο το σύστημα. Είναι μπλοκαρισμένοι και αυτοί. Δεν μπορούν να δώσουν ούτε συνταγές καινούργιες, έχουν δοκιμαστεί όλες και έχουν χρεοκοπήσει. Και το τρομακτικό ερώτημα δεν είναι αυτό που θέτεθηκε, κύριε Ανδρουλάκη, εδώ. Το τρομακτικό ερώτημα, πάπα το πείτε στον κόσμο, είναι το εξής. Πώς είναι δυνατόν η επιστήμη, η τεχνολογία, η παραγωγικότητα της κοινωνίας να είναι σε δυσθεώρατα ύψη, να δίνει δυνατότητα να καλυφθούν οι λαϊκές ανάγκες και η απάντηση που δίνετε εσείς που υπερασπίζεστε το καπιταλιστικό σύστημα είναι να του ζητάτε να γυρίσει 50 και 100 χρόνια πίσω. Αυτή είναι η μεγάλη αντίφαση, είναι η ίδια η αντίφαση του συστήματος. Γι' αυτό λοιπόν στην ημερήσια διάταξη, χρησιμοποιώντας το ίδιο τσιτάτο, μπαίνει η ανατροπή του ίδιου του συστήματος. Αυτό δεν είναι επειδή το βάζουμε εμείς ή επειδή το θέλει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Αυτή είναι αντικειμενική αναγκαιότητα. Και αυτός είναι ο στόχος που πρέπει να διαμορφώσει το εργατικό και λαϊκό κίνημα, γιατί οι αγώνες με τη μορφή και το περιεχόμενο που γνωρίσαμε μπορεί να ματαιώσουν ή να καθυστερήσουν κάποια μέτρα, αλλά αν κινούνται όπως παλιότερα, θα οδηγήσουν στη διαπραγμάτευση για το πόσα λιγότερα ή περισσότερα θα χάσουν οι εργαζόμενοι. Επανάληψη του σκηνικού που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια δεν πρόκειται να υπάρξει. Τέλειωσε. Οι αγώνες που θα βελτίωναν τη θέση των εργαζομένων μέσα στο ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα τώρα γίνονται αναποτελεσματικοί και το πρόβλημα της εξουσίας, το ποιος δηλαδή κατέχει την ιδιοκτησία του πλούτου, βρίσκεται πρώτον πυλών. Το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα που στηρίζουν αυτό το σύστημα στην αντεπαράθεση που κάνουν, σκόπιμα φεύγουν από αυτόν τον πυρήνα. Γιατί το θεωρούν δεδομένο βέβαια. Έχουν τοποθετηθεί. Ο καυγάς γίνεται για τη διαχείρισή του. Ποιος δηλαδή το υπηρετεί καλύτερα. Όλα όμως τα επιχειρήματα που χρησιμοποιήσατε και χρησιμοποιείτε και τώρα έχουν καταρρεύσει κυριολεκτικά σαν χάρτινος πύργος. Η κατάσταση που διαμορφώνεται και που είναι κυριολεκτικά βάρβαρη δεν μπορεί να εξηγηθεί και μην είστε αφελείς ότι ο λαός δεν σκέφτεται. Δεν μπορεί να εξηγηθεί με όλες αυτές τις ακροβασίες που κάνετε, εστιάζοντας παραδείγματος χάρη ότι φταίει το σπάταλος και διαφθαρμένος δημόσιας τομέας. Κυρία Μπακογιάννη έδωσε ρεσιτάλ προηγουμένως. Ή αργήσαμε να κάνουμε τις αλλαγές που κάνουμε σήμερα. Οι αγκυλώσεις του κρατικού μηχανισμού. Η γραφειοκρατία που μπλοκάρει την επιχειρηματική δραστηριότητα. Η διαφθορά. Η διαπλοκή. Βεβαίως υπάρχουν όλα αυτά. Εμείς δεν αρνούμαστε ότι υπάρχουν. Πρώτο είναι ότι εσείς τα δημιουργήσατε. Αλλά όμως αυτά είναι συνυφασμένα με το ίδιο το σύστημα. Είναι όμως η αιτία. Ή παραδείγματος χάνει η αξιοποίηση των κονδυλίων, η απορρόφηση, το ΕΣΠΑ, όλα αυτά. Εμείς σας ρωτάμε λοιπόν. Στην Ιρλανδία που εφαρμόστηκαν όλα αυτά που δεν εφαρμόστηκαν εδώ. Τι αποτέλεσμα είχαμε. Κατάρρευση συνολική. Στην Ισπανία το 85-86. Τότε την προβάλλατε σαν την ιδανική χώρα που απορροφά τα ευρωπαϊκά κονδύλια, που δημιουργεί καλά το θεσμικό πλαίσιο, που. Ποια αποτελέσματα είχαμε. Ακριβώς τα ίδια. Σε όλες τις καπιταλιστικές χώρες. Με διαφορετικές ιδιομορφίες. Έχουμε ακριβώς την ίδια κατάσταση, ναι ή όχι. Έχουν τελειώσει όλες οι μορφές διαχείρισης, ναι ή όχι. Έχουν εφαρμοστεί όλες οι συνταγές όλα αυτά τα χρόνια, ναι ή όχι. Γιατί έχουμε τα ίδια αποτελέσματα. Για αυτούς ακριβώς τους λόγους. Γιατί η αιτία και στη χώρα μας είναι το ίδιο το παραγωγικό μοντέλο, κεφαλαιοκριτικός τρόπος παραγωγής. Και ξέρετε, υπάρχει και κάτι ακόμα. Όλο αυτό το story σε γνήσια ελληνική
να το πω, ότι δίνουμε στις επιχειρήσεις, μεγαλώνει η οικονομία, περνάει καλύτερα ο κόσμος, τέλειωσε. Ο κόσμος το νιώθει. Έχει σοκαριστεί, αλλά τα αντιλήφθηκε πλέον. Του τα παίρνετε όλα πίσω. Θέτετε ένα ερώτημα και ήθελα να απαντήσω. Πού πήγαν τα λεφτά, ρώταγε ο κύριος Αλευράς. Σοβαρά λογείτε. Πού πήγαν τα λεφτά, δεν ξέρετε. Τι έγιναν, αέρας. Στου επιχειρηματικού ομίλου πήγαν. Στον καπιταλιστικό μηνόταυρο πήγαν όλα αυτά τα χρόνια. 1990 θα το επαναλάβω, 2007. 5,5 φορές αύξηση του ΑΕΠ. 28 φορές αύξηση των κερδών των επιχειρήσεων. Μία φορά το μεροκάματο και ο μισθός. Να λοιπόν ποιος έφερε την κρίση. Η υπερεκμετάλλευση, η τεράστια συσσόρευση υπεκερδών στους επιχειρηματικούς ομίλους. Δεύτερη πλευρά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο μύθος. Καλά τολμάτε σήμερα να συνεχίζετε να λέτε στον κόσμο όλα αυτά που λέγατε όλα αυτά τα χρόνια. Τολμάτε να το λέτε. Ποιος δικαιώθηκε. Διαβάστε τις θέσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Σε όλους τους τομείς έχουμε δικαιωθεί και στο αν θα υπάρχει που θέσαμε πριν από αρκετά χρόνια. Το ερώτημα η Ευρωπαϊκή Ένωση και σε αυτό σήμερα δικαιωνόμαστε. Δεν παράγουμε. Αλήθεια τολμάτε και λέτε στον κόσμο ότι δεν παράγει. Τι κάνουν οι εργάτες. Δεν δουλεύουν. Τι κάνουν οι αυτοαπασχολούμενοι. Δεν δουλεύουν. Τι κάνουν οι φτωχοί αγρότες. Δεν δουλεύουν. Ποιος υποβάθμισε και υπονόμευσε τις παραγωγικές δυνατότητες της χώρας. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, κυρίες και κύριοι βουλευτές, δεν σταμάτησε ακόμα και σε χαλεπούς καιρούς, όταν εσείς στείνατε αψίδες Τριάμβου, όταν πολλοί άλλαζαν γρήγορα στρατόπεδα, να προβάλλει την πρότασή του. Σήμερα είμαστε πιο όριμοι, πιο έμπειροι, έχουμε διδαχθεί από τα λάθη και τις αδυναμίες και παρουσιάζουμε την πρότασή μας για τον άλλο δρόμο ανάπτυξης. Απαντάμε στο λαό ότι υπάρχει διέξοδο. Ανάπτυξη με κέντρο τις ανθρώπινες ανάγκες και όχι τα καπιταλιστικά κέρδη. Ανάπτυξη και αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών δυνατοτήτων της χώρας. Κύριε Πρόεδρε, 30 δευτερόλεπτα θα τελειώσω. Με διεθνείς συνεργασίες επωφελείς για το λαό. Δεν μπορεί πλέον ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής να δώσει διέξοδο. Γι' αυτό χρειάζεται κοινωνικοποίηση των βασικών και συγκεντρωμένων μέσων παραγωγής. Παραγωγικοί συνεταιρισμοί, σχεδιασμός απέναντι στην καπιταλιστική αναρχία, λαϊκός έλεγχος. Η Ελλάδα μπορεί. Έχει τεράστια συγκριτικά πλεονεκτήματα. Μπορεί να αναπτυχθεί. Γνωρίζουμε τις δυσκολίες, όμως καλούμε το λαό και του λέμε ότι αξίζει να βαδίσει σε αυτόν τον δρόμο που του δίνει προοπτική, παρά να περιμένει να καεί στην καπιταλιστική κόλαση. Γνωρίζουμε πως χρησιμοποιείτε το μνημόνιο και πρέπει να απαντήσετε, αφού ξέρετε ότι δεν αντιμετωπίζει το χρέος. Γιατί το υπογράψετε. Και τον προϋπολογισμό σαν δύο μπαμπούλες για να τον φοβήσετε. Παρακαλώ, ολοκληρώστε. Τελείωσα. Δεν θα αργήσει όμως, προσέξτε, δεν θα αργήσει ο μπαμπούλας του μνημονίου και ο μπαμπούλας του προϋπολογισμού να γίνει μπούμεραγκ. Και όταν ο λαός πιστέψει στη δύναμή του, δεν μπορείτε να το σταματήσετε.